Γεια σας και από μένα. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σε αυτήν εδώ την εκδήλωση της έναρξης των Ακαδημιών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οι οποίες αποτελούν το next level των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού. Πιστεύω όλοι γνωρίζετε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη παράδοση στις Ακαδημίες του μπάσκετ. Αρνητικά να σας αναφέρω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός βγήκε πανελληνιονίκης στους εφήβους, βγήκε δεύτερος στον Άντερ 22 στην ΕΣΚΑ, βγήκε πρωταθλητής στις Κορασίδες, δεύτερος στις Νεανίδες, δεύτερος στους Πέδες και δεύτερος και στους Παμπέδες. Εμείς έχουμε και το λέμε συνέχεια στον Παναθηναϊκό και φυσικά λόγω φυσικά της αθλητικής ομάδας, η οποία έχει κερδίσει 6 φορές το Ευρωπαϊκό, ότι τουλάχιστον στην Αθήνα μπάσκετ σημαίνει Παναθηναϊκός. Και αυτή εδώ είναι το next level, το επόμενο βήμα. Τώρα πια σίγουρα τα παιδιά, οι έφηβοι και οι παιδες αποκτούν μια εντελώς επιστημονική κατάρτιση στο μπάσκετ, βασιζόμενη εδώ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΆΚΑ, δίπλα από τον πρωταθλητή Ευρώπης και με ένα προπονητικό επιτελείο, το οποίο θα έχει πια όλα αυτά τα εχέγγυα για να μπορέσει να αναπτύξει αυτά τα παιδιά. Απλά θα θέλω εγώ να τονίσω ότι ο Εραστέχνης είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, 100%. Επίσης να επισημάνω ότι οι Ακαδημίες του Παναθηναϊκού που ήδη υπάρχουν στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο λίγο του Απόστολου Νικολαίδης, φυσικά και παραμένουν ενισχύ και αυτές συνεργάζονται άμεσα με τις Ακαδημίες της εδώ πέρα, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και θα το δείτε όλο αυτό στην πορεία. Απλά το λέω διευκρινιστικά για να μην το αφήσει κάποιος ότι σταματάνε οι Ακαδημίες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε ότι είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για όλη την Παναθηναϊκή οικογένεια και φυσικά θέλω να τονίσω εδώ πέρα και τη σημειολογία, διότι ο Φρανκίσκος Βαλβέρτης έχει παίξει τον τάπο του Ινδού, έχει σηκώσει κύπελο ΕΣΚΑ με την ομάδα των εφήβων του Παναθηναϊκού και θεωρώ εγώ ότι δεν υπήρχε πιο κατάλληλος άνθρωπος για να ξεκινήσει αυτό το project. Ένας άνθρωπος που έχει βιώσει τον Παναθηναϊκό, από τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού τουλάχιστον, από την αρχή ως το τέλος, από τα εφηβικό μέχρι τον, να γίνει αρχηγός της ανδρικής ομάδας. Και πιστεύω ότι είναι η καρδιά του Φρανκίσκου Βαλβέρτη είναι το όνειρο κάθε νέου μικρού μπασκετμπολίστα και θα αποτελεί το πρότυπο μέσα από το οποίο μπορούν να αγαλουχηθούν οι νέοι μπασκετμπολίστες στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είμαστε δίπλα σε όλο εγχείρημα της ΚΑΕ, όχι απλά δίπλα στο θεωρητικό, αλλά και στο πρακτικό είμαστε δίπλα. Κάνουμε αυτό το βήμα μαζί. Και πραγματικά πιστεύω, δεν θέλω να μας ευχηθώ καλή επιτυχία, διότι είμαι σίγουρος για την.